Καλησπέριζουμε Μαρίνα Κιτσάκη. Μαρίνα. Καλησπέρα, Χριστόφορα. Και δεν είναι μόνο δική σου αγαπημένη ώρα, είναι και δική μου αγαπημένη ώρα. Εννοείται, εδώ στη στήλη λέμε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καταρχάς είστε άσπρα. Ναι, μέλη. Και με ωραίο παπούτσι και ωραίο χτένισμα από τη σημαίλα μας. Φυσικά, από τη σημαίλα. Να στείλουμε χαιρετίσμα στη σημαίλα. Από το Λεσσινιόν τη σημαίλα, στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Σωστά. Η οποία επιμελείται τα δικιά μου μαλλιά κάθε Τρίτη που έρχομαι στην εκπομπή, αλλά και το κούρεμα του Χριστόφορου. Σωστά. Όταν προλαβαίνει να πηγαίνει. Λίγο, την απογοητεύω λίγο, αλλά εντάξει. Εντάξει, του χρόνου θα κάνουμε περισσότερα πράγματα. Το έχεις υποσχεθεί ότι την αφήσεις να σου κάνει περισσότερα πράγματα στα μαλλιάκια. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνουμε πιο extreme πράγματα. Mm-hmm. Μας ακούει, οπότε σήμερα τα λέμε και λοιπόν, στον αέρα. Αυτό σήμερα μου είπες με το παπούτσι, το εντυπωσιακό είπες. Ναι. Αυτό το παπούτσι το είχαμε δει μια φορά που το φορούσε κάποια το χειμώνα που βλέπαμε φωτογραφίες και σου είπα το έχω, θα το δεις το καλοκαίρι, την άνοιξη. Δεν θυμάμαι όμως. Δεν πειράζει, το φορούσε η style λοιπόν. Και εγώ θα πω ότι ακολουθεί η συμβουλή που λες ότι βάζουμε ένα έντονο χρώμα για να σπάσουμε όλο την πόλη. Ναι. Σήμερα έχω ντυθεί, τι να πω. Στα λευκά, στα λευκά, άρα παραπέμπει σε νύφη. Ναι, αυτό, επειδή το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με το γάμο και συγκεκριμένα με τις νύφες. Mm-hmm. Επειδή οι νύφες θέλουν πολύ πιο πολύ χρόνο να ετοιμαστούν από ότι εσείς οι άνδρες όταν γίνεστε γαμπροί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν ένα άγχος, περισσότερο τρέχουν πανικόβλητες. Ναι, είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουν οι γυναίκες από τους άνδρες. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε, Χριστόφορε, τι θα πρέπει. Θα συμβουλέψουμε δηλαδή, μάλιστα. Θα συμβουλέψουμε, ναι, θα πάρουμε ιδέες. Συμβουλές για να μάλιστα. Ξέρεις από τι εμπνεύστηκα αυτό το θέμα. Για πες. Ποιος σημαντικός γάμος, μεγάλος γάμος, ο γάμος της χρονιάς θεωρείται έγινε το Σάββατο. Της Δούκισσας, λέει. Της Δούκισσας, σωστά. Ναι. Θα δούμε και φωτογραφίες. Είναι ο γάμος της Δούκισσας, σωστά, που έγινε στη Μύκονο, ενώ είχε γίνει η αναγγελία στο ριζοσπάστη. Α, ναι. Ναι, εντάξει. Οκ, okay, συνέχισε. Αυτά είναι τα δικά σου. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το γάμο της Δούκισσας, εμπνεύστηκα το σημερινό μου θέμα, αλλά ήταν και ένα θέμα ούτως ή άλλως που ήθελα να το κάνουμε, γιατί καθώς πηγαίνω στη σημαίλα όχι μόνο τις μέρες που είναι να έρθω στην εκπομπή, αλλά και άλλες μέρες στην καθημερινότητά μου, βλέπω τις νυφούλες εκεί που έρχονται, τις μέλουσες νύφες, για να πω σωστά, που έρχονται να κάνουν πρόβες στα μαλάκια τους, μιλάνε, συζητάνε και αν μη τι άλλο, που είναι μπερδεμένες. Και αν μη τι άλλο, λέω, θα μιλήσουμε για τις νύφες σήμερα. Σωστά, έτσι λοιπόν, η σημαίλα μου λέει, θα σου κάνω και σένα ένα νυφικό χτενισματάκι εδώ, γιατί το έχει καημό, λέει, να με χτενίσει νύφη. Οπότε δεν της χάλασα το χατήρι. Την άφησα να μου φτιάξει λίγο τα μαλλιά όπως ήθελε και σήμερα. Μήπως εδώ, ξέρει να κάτι σημαίλα, εγώ φοβάμαι. Όχι, δεν ξέρει τίποτα. Α, θα σας προετοιμάσω εγώ, μην αγχώνεστε καθόλου. Εντάξει. Για να μου πάρετε και το δώρο που θα θέλω, όχι τίποτα άλλο. Α, είναι και αυτό, το ξέρω. Σωστά. Λοιπόν, τι θα πρέπει λοιπόν οι νυφούλες μας να κάνουν 2 εβδομάδες πριν το γάμο. Ναι, είναι κάποια πράγματα. Δύο εβδομάδες. Είναι κάποια πραγματάκια που πρέπει να τα κάνουμε, να ξεκινάμε μερικές μέρες νωρίτερα. 2 εβδομάδες πριν το γάμο πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό σπα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Δεν το αφήνουμε τελευταία στιγμή, φροντίζουμε να ενυδατώσουμε πολύ καλά τα άκρα μας αρκετές μέρες νωρίτερα, οπότε όταν θα φτάσουμε στην ημέρα του γάμου να έχουμε το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Δεν γίνονται όλα μαγικά, δηλαδή πάμε σήμερα κάνουμε το μανικιούρ και είναι τέλεια. Απλά το χρώμα στα νυχάκια το οποίο θα επιλέξουμε ή ένα γαλλικό ή ένα παλ είναι πολύ ωραίο και είναι σύνηθες στις νύφες να έχουν ανοιχτό χρώμα τα νυχάκια τους, θα τα κάνουν 2 μέρες πριν το γάμο. Δεν χρειάζεται να τα κάνουν 15 μέρες πριν, αλλά η περιποίηση όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει γίνει πριν από 15 μέρες και καθημερινά μετά να διατηρούν το αποτέλεσμα με κρεμούλες και με peeling στο σπιτάκι μας. Mm-hmm. Και peeling για τα πόδια μας και peeling για τα χέρια μας. 10 μέρες πριν το γάμο, Χριστόφορο, θα πρέπει να πάμε να κάνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε σε σχέση με καθαρισμό προσώπου, βαθύ καθαρισμό με λέιζερ, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα αφήσουμε τελευταία στιγμή. Αν θέλουμε να αποφύγουμε πιθανόν ερεθισμούς, σπυράκια που μπορεί να βγάλουμε από τον καθαρισμό και τα σχετικά. Οπότε όλα αυτά θα είναι καλό να τα κάνουμε 10 μέρες νωρίτερα. Mm-hmm. Θα πρέπει το προηγούμενο βράδυ από το γάμο να κοιμηθούμε πολλές ώρες, να κοιμηθούμε αρκετά ώστε να ξεκινήσουμε και ξεκούραστες, αλλά και φρέσκες. Και φυσικά, τι θα πρέπει, Χριστόφορε, τι δεν θα πρέπει να παραλείψουμε. Είναι κάτι που λέω εγώ συνέχεια, που κάνει πολύ καλό και στο δέρμα μας, αλλά και στην υγεία μας. Ξέρω. Για πες ενυδάτωση. Ενυδάτωση. Πώς την πετυχαίνουμε εκτός από κρεμούλες
και με άφθονο νερό. Σωστό. Πάρα πολύ νερό, ώστε το δέρμα και διατροφικά. Μας, ναι, να είναι και διατροφικά. Θα πρέπει εκείνες τις μέρες να προσέχουμε και τη διατροφή μας. Άσχετα αν θα πρέπει αν έχουμε να χάσουμε κάποια περιτά κιλά, δεν θα τα αφήσουμε τα περιτά μας κιλά για την τελευταία μέρα, για τις τελευταίες μέρες, θα τα κάνουμε νωρίτερα. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε να πίνουμε από νωρίτερα, να πίνουμε πολύ νερό, πολλούς χυμούς, να προσέχουμε τη διατροφή μας, οπότε να έχουν φύγει και οι τοξίνες. Εδώ βλέπουμε το γάμο της Δούκισσας. Mm-hmm. Είναι μια φωτογραφία η οποία αυτή ανέβασε ο γαμπρός, να πω, ο Θεοδωρίδης. Η Δούκισσα ήταν με πριγκυπικό νηφικό επέλεξε, πανέμορφη, απλή. Απλό το μακιγιάζ της, απλό το χτένισμά της, όπως ακριβώς τέριαζε και με το ύφος όλου του γάμου. Και αυτό ήθελα να πω, ότι γενικά θα πρέπει να το μακιγιάζ της νύφης, γι' αυτό και σήμερα δεν θα δείξω καθόλου μακιγιάζ, Χριστόφορε. Mm-hmm. Το μακιγιάζ θα πρέπει να είναι απλό. Εδώ θα πάρουμε ιδέες από διάφορα νηφικά, τα οποία αυτά είναι, να πω, είναι οι προτάσεις όλων των μεγάλων σχεδιαστών. Mm-hmm. Δεν είναι κάποια απλά νηφικά, τα οποία φορέθηκαν σε πασαρέλες και είναι οι προτάσεις για το φετινό γάμο. Βλέπουμε ότι αφήνουν έχουμε ντεκολτέ, αρκετά στα νηφικά και γενικά έχουμε τους ώμους έξω. Mm-hmm. Και γενικά έχουμε φούστες που είναι πολύ αέρινες. Γι' αυτό και εσύ έχεις τον ώμο έξω σήμερα. Ε? Γι' αυτό και εσύ έχεις τον ώμο έξω σήμερα. Έχω κι εγώ τον ώμο. Εντάξει, εμένα έτυχε, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Είχα πει θα φορέσω λευκό φουστάν, μου έκανε η Σιμέλα εδώ και το μαλλί το νηφικό. Εντάξει, δεν τη στεναχώρησα. Είπα να τη βγάλω την κορδελίτσα. Λέω, άστε μωρέ την κοπελίτσα μου, μου κάνει τόσο κόπο. Λοιπόν, να οι ώμοι μας λοιπόν έξω, διάφορα νηφικά. Θα πρέπει να προσέξουμε τον νηφικό μας, όχι απλά να είναι κάποιο που εμάς μας αρέσει, θα πρέπει να κολακεύει το σωματότυπό μας πάρα πολύ. Δηλαδή, αν έχουμε ανοιχτή λεκάνη, παραπανήσια κιλά στη μεσούλα μας και στην κυλίτσα μας, δεν θα φορέσουμε ένα νηφικό που να είναι στενό και να μας τονίζει ακόμη περισσότερο. Το στενό νηφικό θέλει να είσαι λιγερό κορμί. Βλέπουμε διάφορα. Εδώ έχουμε εντυπωσιακά πράγματα, βλέπουμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Είναι για όλα τα γούστα. Είπαμε, είναι προτάσεις από επώνυμους σχεδιαστές για τις νηφούλες που θα αντιθούν φέτος το καλοκαίρι. Σημαντική ερώτηση έχουμε. Ναι. Σε σχέση με τα νηφικά. Mm-hmm. Αγοράζουμε ή νοικιάζουμε? Προτιμότερο είναι να το αγοράζουμε, γιατί το φοράς πρώτη, δένεσαι με αυτό, έχεις αναμνήσεις, αλλά δυστυχώς το κόστος είναι πολύ μεγάλο και πάρα πολλά κορίτσια επιλέγουν να το νοικιάσουν, γιατί αν και το ενίκιο και αυτό είναι ακριβό, δεν είναι φθηνό, αλλά περισσότερο πιστεύω για οικονομικούς λόγους, επιλέγουν να νοικιάσουν το νηφικό τους. Αν και τώρα έτσι με τη μόδα την τωρινή που τα νηφικά είναι πιο λιτά, επιλέγουν να φορέσουν νηφικά περισσότερο ταράβουνε που είναι πιο απλά σαν φουστάνια ή μπορούν ας πούμε, να είναι διπλής χρήσεως, να υπάρχει μια φούστα από πάνω πολύ φουσκωτή που μετά τη βγάζεις και μπορεί να γίνει ένα απλό φουστάνι. Ναι. Έτσι. Εδώ βλέπουμε πάλι διάφορα νηφικά. Είδαμε σε πριγκυπικό στυλ. Αυτό είναι ένα νηφικό πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εγώ προτείνω ότι ακόμη. Έχει μανίκι πάνω χρώμα. Όχι. Φοράει απλά, έχει ένα τζιν μπουφανάκι από πάνω. Είναι κάτι που εγώ θα το έκανα άνετα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, Χριστόφορε, ακόμα και όταν επιλέγουμε να παντρευτούμε στο Δημαρχείο, να το φορέσουμε το λευκό. Αν μη τι άλλο, συμβολίζει έτσι κάτι, να νιώσουμε ότι παντρευόμαστε και ακόμη και αν είναι και με πολιτικό γάμο. Παρ' όλα αυτά, να πω εγώ ότι έχουμε δει νέες τάσεις που θέλουν και λίγο διαφορετικά νηφικά. Έχουμε δει και κάτι μπες και κάτι. Ναι, ναι, το σπασμένο λιγάκι του πάγου είναι πάρα πολύ ωραίο και σε απαλό ροζ έχουμε δει. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό νηφικό και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα λουλούδια που έχει στο χέρι η νύφη. Σου αρέσουν, Χριστόφορε. Ήταν εντυπωσιακό. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ λιπτό, απέριτο. Έτσι. Εγώ, αν θα ντυθώ νηφούλα, έτσι θέλω να είμαι, πολύ λιτή, απέριτη. Εδώ, ας πούμε, είναι αυτό που λέω, ότι ακόμα και όταν παντρευτούμε στο Δημαρχείο, μπορούμε να φορέσουμε το προηγούμενο. Σύξτες. Ναι, έτσι, ένα λευκό φουστανάκι να πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σύξτες και ένα φουστάνι που μπορείς να το φορέσεις και σε κάποιες άλλες εμφανίσεις. Σωστά, σωστά. Mm-hmm.
Και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Εδώ βλέπουμε το πίσω μέρος από τον ηφικό της Δούκησας Νουμικού, το οποίο το έρεψε η Σίλια Κρυθαριώτη, το πριν και της είχε ανεβάσει εκείνη στο Facebook. Εδώ είμαστε. Εκεί, για να δείξουμε, αυτό με τις ουρές πάντως γίνεται χαμός έτσι στις εκκλησίες κάθε φορά. Και βλέπουμε ότι της Δούκησας το νηφικό μπροστά ήταν πολύ λιτό, αλλά είχε τεράστια ουρά και αυτή την πανέμορφη λεπτομέρεια με τους φιόγκους και είχε και ένα τεράστιο πέπλο. Να το και εδώ πάλι που μπροστά ήταν όλο κλειστό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουν όλες οι μέλωσες νηφούλες, δηλαδή να μην βάλουν πολύ ντεκολτέ μπροστά και πλάτη πολύ έξω. Αν επιλέξουν η πλάτη τους να είναι έξω, μπροστά να είναι πιο κλειστό και το αντίστροφο. Αν μπροστά έχει ντεκολτέ, να είναι η πλατούλα κλειστή. Και γενικά θα πρέπει να προσέξουμε, είπαμε, το μακιγιάζ που είπα πριν, θα πρέπει να είναι πολύ απαλό το μακιγιάζ. Δεν είναι ωραία οι νύφες να είναι πολύ βαμμένες. Απλά αυτό που θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν είναι το χρώμα του δέρματος και στο πρόσωπο και στο σώμα, επειδή το λευκό και ο φωτισμός, ειδικά στις φωτογραφίες, μας κάνει να φαινόμαστε ακόμη πιο άσπρες. Θα πρέπει να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Αλλά να προσέξουμε να μην μας αφήσει σημάδια το μαριό που μπορεί να φαίνονται όμως από τον ηφικό. Οπότε, λίγο σολάριουμ ή και στο πρόσωπο να βάλουμε λίγο πιο σκούρο μακιγιάζ για να γράψουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες και στο βίντεο του γάμου. Ή το σπρέι. Ή το σπρέι, ναι. Γιατί? Το οποίο πρέπει όμως να βάλουμε το σπρέι, να πω, αρκετή ώρα πριν φορέσουμε το λευκό ρούχο, γιατί το σπρέι, αν δεν απορροφηθεί από το σώμα, θα λερώσει το ρούχο και δεν νομίζω ότι είναι... Γιατί όχι, θα βγεις με τον ηφικό καφέ, ένα πράγμα. Θέλεις να σου δείξω εγώ λεπτομέρεια σήμερα που έχω βάλει λίγο σπρέι. Α, αποκαλύψεις, δεν το ξέρω. Εδώ να σου δείξω λίγο εδώ στο μανικάκι που πώς το λέρωσα, που δεν είχα πολύ χρόνο να περιμένω για να στεγνώσει. Δεν νομίζω ότι θα αρέσει σε καμιά νηφούλα. Μάλιστα. Να είναι λερωμένη. Δεν ήξερα τίποτα έχω να πω, εγώ το ρώτησα έτσι. Ναι, δεν πήγα λοιπόν θάλασσα. Είχα πάλι κοινωνικές υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο και γι' αυτό επέλεξα λιγάκι σπρέι να βάλω. Οπότε να πάρω το χρώμα. Γιατί με το λευκό θέλεις να έχεις χρώμα. Το λευκό με λευκό δέρμα δεν είναι καθόλου ωραία. Σωστά. Αυτό μας άρεσε. Μας άρεσε, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Και αυτό πολύ ωραίο. Είναι ιδιαίτερο. Υπάρχουν νηφικά. Λοιπόν, για όλα τα γούστα, ναι, υπάρχουν, να πω κλείνοντας αυτό, ναι. Γιατί εδώ περάσαμε στα χτενίσματα. Τα οποία χτενίσματα, να πω όλα, ότι είναι από τη σημαίλα. Είναι δουλειές της σημαίλας που έχει κάνει και μια σημαίλα δεν μπορεί λόγω πολύ φόρτου εργασίας να είναι εδώ στην εκπομπή και να μας τα δείξει. Μου έδωσε τις φωτογραφίες να τις δείξουμε σήμερα. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχουν νηφικά για όλα τα γούστα και κυρίως θα πρέπει να φορέσουμε το νηφικό το οποίο εμείς θέλουμε, το οποίο ταιριάζει στο σώμα μας και αυτό που μας εκφράζει. Δηλαδή να είμαστε ο εαυτός μας. Μην φορέσουμε κάτι γιατί και να βασιστούμε μόνο στον καθρέφτη μας, δηλαδή στο τι βλέπουμε εμείς στον καθρέφτη μας και κανένας άλλος. Γιατί αν μη τι άλλο, αν αυτή την τόσο σημαντική μέρα τη ζωή σου δεν νιώθεις ωραία και άνετα μέσα στον ηφικό σου, δεν έχει να κάνει. Σωστό. Ωραία. Βλέπουμε εδώ πάντως εδώ να δούμε λοιπόν χτενίσματα νηφικά που έχει κάνει η σημαίλα και για φέτος, αλλά είναι και κάποια το χειμώνα που κάνουν και από χειμερινές, γιατί και το χειμώνα παντρεύεται ο κόσμος, περισσότερο το καλοκαίρι, εντάξει, γιατί είμαστε γιάννενα και βρέχει, αλλά και όλα αυτά. Αυτό που είναι η τελευταία τάση της μόδας στα μαλλιά. Πράγματα. Ναι. Ποιο κοπέλα δικιά μας εδώ είχε κάνει κάτι παραπλήσιο. Για να δω, τι θυμάστε εσείς οι άντρες. Τι θυμάστε. Ποια κοπέλα είχε κάνει εδώ παραπλήσιο. Είναι συνεργάτητα δικιά μας. Βεβαίως, το προηγούμενο. Το είχε η νεκταρία μας, το γιορταστικό του Πάσχα. Δεν είχε ένα παραπλήσιο χτένισμα. Α, ναι, σωστά. Λουλουδάκια. Να πούμε χαιρετισμάτα στην νεκταρία. Βεβαίως, το κοριτσάκι μας έχει λείψει πάρα πολύ και περιμένουμε να την ξαναδούμε. Α, λοιπόν, και εδώ είναι ωραίο αυτό. Με φυσικά λουλούδια στα μαλλιά, όπως είναι πάρα πολύ μόδα τα φυσικά λουλούδια στα μαλλιά. Να το και αυτό εδώ, για όλα τα γούστα, προτιμάμε όταν η πλάτη μας είναι ανοιχτή και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο στον ηφικό μας, προτιμάμε τα μαλλιά μας να τα μαζέψουμε και να δείξουμε το σχέδιο. Δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε ένα πολύ ωραίο νηφικό με μια πάρα πολύ ωραία πλάτη και να αφήσουμε όλο το μαλλί κάτω και να το καλύψουμε. Σωστό. Α, και μια και είπα μαλλί. Δεν ξέρω αν με μαλώσει η σημαίλα, αλλά εγώ το ξέρει η σημαίλα, είναι η άποψή μου. Είμαι κατά και στο πολύ extension. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη όλες οι νύφες για να είναι ωραίες να βάλουν ψεύτικο μαλλί. Μπορούν και με το μαλλί που έχουν το φυσικό τους να δείξουν πάρα πολύ όμορφες. Εκτός αν θέλουν ένα χτένισμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς μαλλί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χτένισμα. Εγώ δηλαδή, αν θα παντρευόμουν, θα μου άρεσε να κάνω αυτό. Θέλω πολύ απλά και πολύ. Ναι, ναι, είμαι. Ναι. Και βασικά δεν είμαι και υπέρ.
πολύ του γάμου, όταν να πω του γάμου, με γλέντι και με τα σχετικά. Θέλω όσο... Συγγνώμη, Μαρίνα, εδώ ναι. Θα παντρευτείς και δεν θα κάνεις τραπέζια, χορούς, δεξιώσεις. Όχι, δεν μ' αρέσουν. Ναι. Το πολύ πολύ ένα μικρό πάρτι, με πολύ πολύ διαφωνώ λίγα κάθετα. Άτομα. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου και δεν μπορώ και όλη αυτή τη χαιρετούρα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλήθεια. Ενώ είμαι υπέρ του θρησκευτικού, ναι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Εντάξει. Καθένας έχει την άποψή του. Εγώ νομίζω ότι το καλύτερη στιγμή του γάμου είναι το μετά. Το γλέντι. Ναι, ναι. Εντάξει, γλέντι όμως με λίγους ανθρώπους, τους οποίους θα έχεις επιλέξει και εντάξει. Όχι γιατί πρέπει, απλά γιατί τους θέλεις μαζί σου εκείνη τη στιγμή. Σωστό. Λοιπόν, πριγκυπικό εδώ χτένισμα. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο και αυτό. Έτσι θέλω να τα κάνει σήμερα, αλλά σήμερα το λέω ότι άργησα πάρα πολύ να πάω να ετοιμαστώ. Οπότε δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο για να μου κάνει όλο αυτό. Μου έκανε κάτι παραπλήσιο και εδώ. Πολύ απλό και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Θέλω να μου λες και εσύ, Χριστόφορο, όμως είπαμε, τη γνώμη είναι σας. Απλότητα και. Ναι. Και γενικά πολλές να πω ότι αν θα έχουμε ένα πολύ πλουμιστό νηφικό, τα μαλλιά μας καλά θα είναι να είναι πιο απλά. Αν έχουμε ένα απλό νηφικό σε ίσιες γραμμές, χωρίς στρας, κεντήματα και όλα τα σχετικά, μπορούμε να κάνουμε και ένα μαλλί λίγο πιο περίτεχνο. Και γενικά να κάνουμε πολλές πρόβες στα μαλλιά μας, να δούμε ακριβώς τι θέλουμε στα μαλλιά, τι μας ταιριάζει, να μην το αφήσουμε τελευταία στιγμή και να δούμε πώς θα μας πάει, πώς θα μας βγει, να είμαστε ακριβώς σίγουρες για το τι θέλουμε να κάνουμε στα μαλλιά μας. Οπότε όσες πρόβες και να μας προτείνει η κομμώτριά μας, να τις κάνουμε όλες. Και αν δεν μας προτείνει αρκετές, να τις απαιτήσουμε εμείς αρκετές πρόβες. Πολύ σημαντικό αυτό που λες και εγώ θα πω ότι όταν έχουμε ένα υπερπαραγωγή νηφικό, δεν μπορείς να έχεις και υπερπαραγωγή μαλλί, γιατί καταντάς. Όπως λέω εγώ, λατέρνα. Και με κοροϊδεύεις εσύ. Λοιπόν, και αυτό πάρα πολύ όμορφο, ναι, ταιριάζει με το ύφος. Μου είχε απίστευτα πολλά χτενίσματα η σημαίλα, δεν ήξερα ποιο να πρωτοδιαλέξω. Και να πω ότι η σημαίλα λοιπόν, το κομμωτήριο Λεσσινιών της Σημαίλα, το βρίσκουμε πού, Χριστόφορε? Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εννοείται. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στο 2651-078-369 μπορούμε να τηλεφωνούμε. Εκτός λοιπόν από την εξαιρετική δουλειά την οποία παρέχουν τα κορίτσια εκεί πέρα, έχουν κάνουμε και νύχια. Και μακιγιάζ, μπορεί μια νύφη δηλαδή να πάρει όλο το πακέτο. Ολοκληρωμένα πάει εκεί και ξενιάζει. Και έχει και λόγια. Πάρα πολύ προσιτές τιμές. Σωστά, σωστά. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Και ξέρεις ότι θα πας σε ένα μέρος και θα είσαι μια χαρά. Δηλαδή η νύφη μας εδώ θα φτιάξει το μαλλί, θα φτιάξει το μακιγιάζ, θα φτιάξει και τα νύχια. Ναι, θα οπότε κάνει δεν θα πρέπει, ας πούμε, η κομμότρια με την αισθητικό να συντονιστούν, να βρεθούν, να δουν το ύφος από το χτένισμα, το ύφος για να κάνουν το ανάλογο μακιγιάζ. Όλα σε ένα νοικοκυρεμένα που λέγει μια παλιά διαφήμιση. Έχουμε τις λύσεις για όλα. Λοιπόν, να αυτό που μας έλεγε στο νηφικό, το πολύ όμορφο. Το πιο ροζ. Το πιο ροζ, ναι. Εδώ είναι κάποια κοπελίτσα που ακόμη δεν έχει ντυθεί. Μπορεί να είναι και για ένα πολιτικό γάμο, για να μην, να μην είμαι και απόλυτα σίγουρη, γιατί δεν ξέρω, είπαμε ότι οι φωτογραφίες αυτές είναι τις σημαίλες από νύφες που έχει φτιάξει και από προτάσεις που κάνει. Ωραία, και αυτό με λουλούδια πάνω, έτσι. Αυτό με πλεξούδες, που είναι πάρα πολύ μόδα η πλεξούδα. Δεν θα πρέπει να το παρακάνουμε όμως με τις πλεξούδες, μπορεί να είναι μόδα, αλλά δεν θα πρέπει να το παρακάνουμε πάρα πολύ με τις πλεξούδες. Και γενικά, όταν φτιάχνουμε τα μαλλιά μας για να γίνουμε νύφες, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε πλεξούδα και τα υπόλοιπα μαλλιά είναι λιτά κάτω. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πλεξούδες, να κάνουμε και μπούκλες, να τα κάνουμε όλα. Ναι. Ένα χτένισμα. Γιατί έχω δει και δραματικά πράγματα, Χριστόφορε, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια τάση που έχω δει κορίτσια να είναι πολύ πιο όμορφα στην καθημερινή τους ζωή και να τις βλέπω νύφες και το μαλλί πραγματικά, επειδή το μαλλί είναι... Η αλήθεια είναι ότι σε τραβάει το βλέμμα, είναι από τα πρώτα πράγματα. Δεν είναι, ναι, στολίζει και όλο το πρόσωπο, δηλαδή όσο όμορφο και να είναι το μακιγιάζ, άμα το μαλλί δεν είναι καλά χτενισμένο και όχι μόνο όταν είσαι νύφη και γενικά, είναι... απογοητευτικό, δηλαδή το μαλλί δίνει όλο αυτό που βλέπουμε, το μακιγιάζ θα το δεις από κοντά περισσότερο και εδώ διάφορα χτενίσματα,
που έχει κάνει. Αυτά με τα λουλούδια στα μαλλιά. Αυτό είναι πιο κλασικό χτένισμα. Πιο κλασικό, αλλά επίσης εντυπωσιακό. Ναι, αριστοκρατικό θα το έλεγα εγώ. Πιο κυριλέ, πιο σε κάτω. Με φυσικά λουλούδια που είναι, είπαμε, πάρα πολύ μόδα στα μαλλιά. Τα φυσικά, βέβαια, λουλούδια στα μαλλιά τα προτιμάμε όταν το νηφικό μας είναι πιο λιτό. Όταν έχει δαντέλες και κεντήματα και Σβαρόφσκι πάνω και όλα αυτά. Βέβαια, δεν βάζουμε και φυσικά λουλούδια. Επιλέγουμε ένα πράγμα. Τα ιβουάρ τα νηφικά που είπαμε είναι λίγο πιο μπέζ, πιο ροζ, μου αρέσουν πιο πολύ στις πιο λευκές επιδερμίδες, για να μην κάνει πολύ μεγάλη, για να μην έχουμε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα με το να έχεις λευκή επιδερμίδα και λευκό νηφικό. Οπότε επιλέγουμε λίγο πιο σκούρο. Και εδώ διάφορες πάλι πλεξούδες με φυσικά λουλούδια. Βλέπουμε πόσο απλό είναι αυτό το νηφικό, μια δαντέλα με τον ώμο τον έναν έξω, ρηγμένα, δηλαδή υπάρχουν παραλλαγές πάρα πολλές. Που μπορούμε να κάνουμε και να σκεφτούμε. Εγώ ξέρω, καταλαβαίνω τη μεγάλη ποικιλία της ημέλας. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και να πω ότι πρώτα επιλέγουμε το νηφικό το οποίο πρέπει να φορέσουμε και μετά κάνουμε τα μαλλιά. Όταν έχουμε λοιπόν, εδώ αυτό μου είπε η Σιμέλα να πω, όταν έχουμε εντυπωσιακό χρώμα στα μαλλιά μας, όπως είναι αυτό το κόκκινο, γενικά επιλέγουμε λίγο πιο λιτά πράγματα στα μαλλιά μας. Δεν μπορούμε να έχουμε και πάρα πολύ έντονο χρώμα στα μαλλιά και πολύ περίτεχνο χτένισμα. Ναι, εδώ νομίζω έχει και πολύ ωραία ισορροπία και τα λουλούδια και η θέση τους, έτσι. Πολύ εντυπωσιακό και το χρώμα. Έχεις τύχη, Χριστόφορε, να πας Σάββατο στο κομμωτήριο, τώρα καλοκαιρινή περίοδο? Όχι, δεν έχει τύχη. Μην το τολμήσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω λίγο undercover σε ώρες έτσι, έτσι πιο... Ναι, γιατί γίνεται χαμός τα Σάββατα. Είχα κλείσει προσφάτως το προηγούμενο Σάββατο σε κάποιες φίλες που είχαν έρθει από την Καβάλα, νομίζω. Όχι, από την Αλεξανδρούπολη. Για ένα γάμο και του είχα κλείσει ραντεβού, του θυμίσει η Μέλα και μου λέει: Καλά, τι γίνεται εδώ πέρα? Λέω: Εδώ είναι κορίτσια ο ναός του μαλλιού, πραγματικά. Όλο γυναίκες. Όταν είσαι καλός, επιβραβεύεσαι. Έτσι, σωστά. Και σε όλες εμάς μέσα τις γυναίκες εκεί επιβιώνει και ο Κώστας. Σωστά, είναι και ο Κώστας, του στείλουμε χαιρετίσματα. Ναι, βέβαια, του στείλουμε γιατί δεν τον είδα σήμερα. Και ο οποίος ο Κώστας, οφείλω να ομολογήσω ότι σου έχει πολύ μεγάλη αδυναμία. Έτσι, συνέχεια με ρωτάει ο Χριστόφορος τι κάνει, πώς είναι. Πάρα πολύ. Λέτε εκεί τα ποδοσφαιρικά σας, εσείς, τα αθλητικά σας, για το βόλεϊ. Λέμε διάφορα κάθε φορά. Είπαμε, μα το κομμωτήριο είναι και χώρος συναστροφής ούτως ή άλλως και κοινωνικοποίησης. Έχουμε να ρωτήσω, έχουμε τελειώσει εμείς τις φωτογραφίες μας? Να κάνουμε μια κρούση στο κοντρόλ μας, το οποίο θα μας απαντήσει σε λιγάκι. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι κάποιο καιρό πριν, έχουμε και άλλες φωτογραφίες, θα τις δούμε. Κάποιο καιρό πριν και λοιπόν, μαλλιά, δηλαδή εμείς γύρω στις 2 εβδομάδες ξεκινάμε μια γενικότερη περιποίηση και όσο πάμε προς τα του γάμου κάνουμε τις πιο λεπτομέρειες, σωστά? Πρώτα κοιτάμε σωστά το γενικό και πάμε στη λεπτομέρεια. Το πρώτο κλείνουμε, είπαμε, την εκκλησία και το κέντρο. Καλά, εδώ σε θέμα σημαντικά. Ξεμορφιάς, δεν εννοώ σε αυτά. Εντάξει, αυτά όταν οργανωθούμε σε γάμο θα το πούμε. Ξεκινάμε οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Θα πρέπει να ξέρουμε τι μαλλί πρέπει να φτιάξουμε. Το νηφικό μας εννοείται ότι θα πρέπει να το έχουμε βρει τουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν, να έχουμε καταλήξει το νηφικό μας και ένα μήνα πριν θα πρέπει να έχουμε τελειώσει και με τα μαλλιά. Οπότε όταν έχουμε βρει το νηφικό μας 3 μήνες πριν, ξεκινάμε μετά για το μαλλί και βλέπουμε και το μακιγιάζ μας. Οπότε, σε ένα μήνα πριν να έχουμε ήδη, ξέρουμε, και το μαλλί μας και το μακιγιάζ μας και όλα αυτά και να ασχοληθούμε με το δερματάκι μας μετά. Σωστό. Να κάνουμε την ενυδάτωση, να είμαστε χαλαρές, να είμαστε ξεκούραστες, να μην είμαστε μέσα στα νεύρα και μέσα στο τρέξιμο, γιατί δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο γάμο και να φτάσουμε καταϊδρωμένες, να το έχουμε ζήσει και να το έχουμε ευχαριστηθεί. Εδώ βλέπουμε εντυπωσιακά, αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Με ένα απλό μαλλί, βλέπουμε λίγο σηκωμένο, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και έχουμε και κάποιες άλλες ακόμη. Θα τις δούμε και πριν ναι. Την προηγούμενη ήταν ωραία με τα μαζεμένα. Με τα σκούρα τα μαλλιά, ναι. Να το, και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Αυτό και αν είναι εντυπωσιακό, Και ξέρεις τι πρόσεξα, ότι υπάρχει αρμονία και σχέση με τα κοσμήματα, έτσι. Βέβαια, ναι. Ποτέ οι νύφες δεν είναι, αν και λένε, ποτέ να μην φοράνε πολλά κοσμήματα. Πολύ μικρά και πολύ διακριτικά κοσμήματα. Γιατί η νύφη είναι ένα κόσμο από μόνη της εκείνη την ημέρα. Σε αυτό συμφωνούμε. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Παρ' όλα αυτά το ποδαράκι το πατάει στο ίδιο γίνει να φοβεί τον άντρα. Εντάξει, άμα το αισθάνεται, ας το πατήσει.
Λοιπόν, εδώ, λοιπόν, με πέρλες. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Αυτό νομίζω ότι είναι της φίλης μου της Βιβής, το χτένισμα. Mm-hmm. Η οποία παντρεύτηκε πριν 4 χρόνια, αλλά παραμένει επίκαιρο. Δεν είμαι και σίγουρη. Αυτό είναι φετινό πάντως, το ξέρω. Και αυτό επίσης ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Το έχω δει αυτό. Βλέπουμε πολλά στυλ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι ανάλογα, και κοντό είπαμε, και μαζεμένα. Και ταιριάζει, είπαμε, τι ταιριάζει στην κάθε, στο κάθε νηφικό και στην προσωπικότητα οπωσδήποτε της νύφης. Θα πρέπει εκείνη την ημέρα να είμαστε ο εαυτός μας, να βγάλουμε την προσωπικότητά μας. Δεν πρέπει να πνιγούμε μέσα σε άλλα πράγματα που δεν θέλουμε. Ενδείκνεται για μια νύφη να αλλάξει το χρώμα του μαλλιού της μόνο και μόνο για το γάμο? Βεβαίως. Σήμερα το έκανε αυτό λοιπόν η Κατερίνα μας. Πολλά φιλάκια, Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι Αστούλη που δουλεύει στο κομμωτήριο της Σιμέλας. Και θα γίνει και την είχαμε και εδώ, ναι, που μας έδειξαν χτινίσματα χριστουγεννιάτικα με τη Σιμέλα, ναι, εορταστικά. Ναι. Η Κατερίνα μας λοιπόν γίνεται νυφούλα σε ένα μήνα περίπου. Σωστό. Και σήμερα άλλαξε το μαλλί της, το χρώμα των μαλλιών της. Ήταν κοκκινομά, αλλά και δεν το ήθελε, το έκανε μαύρο. Εγώ της έλεγα, μα μαύρο, αλλά πραγματικά της πάει πάρα πολύ και μπράβο της δηλαδή για την επιλογή της. Της είπα να έρθει σήμερα εδώ μαζί μας, να μας πει και αυτή για τις ετοιμασίες, αλλά ντρεπότανε να πει ότι παντρεύεται. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι το αγαπημένο μου κορίτσι. Είναι η Εύη μας. Mm-hmm. Η Εύη είναι φίλη, είναι κουμπάρα της Σιμέλας. Είναι από περσινή επίδειξη που κάναμε. Λέω κάναμε γιατί το κάναμε όλες μαζί. Σωστά. Που φτιάξαμε νυφούλες εκεί πέρα και την Εύη, παρόλο που έχει ντυθεί νυφούλα και είναι και μανούλα 2 παιδιών, την πείσαμε και ντύθηκε ξανά νύφη. Και ήταν πανέμορφη. Ζει το όνειρο πάλι, ε. Ήθελε, δεν ήθελε, την κάνουμε εμείς με τη Σιμέλα να το ζήσει. Και βλέπουμε και την απλότητα στο μακιγιάζ που έλεγες. Ναι. Όχι πολλά-πολλά, όχι πολλά έντονα. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Αν και η Εύη εδώ φοράει κόκκινο κραγιόν, αλλά το κόκκινο κραγιόν μια νύφη πρέπει, για να το φορέσει πρέπει να το υποστηρίζει πάρα πολύ. Η Εύη μας το υποστηρίζει. Mm-hmm. Αν και εδώ ήταν και επίδειξη, οπότε ναι, διαφορετικά. Θα υπήρχε κάποια εδώ περισσότερο θέλουμε να δείξουμε ότι όταν έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, είναι ωραία να μαζεύουμε τα μαλλιά μας και πολύ ωραία και τα αξεσουάρ. Την κοπέλα αυτή τη θυμάσαι? Και αυτή την είχαμε εδώ. Σαν μοντέλο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι μακριά το monitor, δυσκολεύομαι λίγο να είναι από την ίδια επίδειξη που είχαμε κάνει με τις νυφούλες πέρυσι. Αλλά τα χτενίσματα παραμένουν και αυτά επίκαιρα. Σωστά. Mm-hmm. Εγώ πάνω σε αυτό που καταλαβαίνω και από αυτά που μας είπες πριν και τώρα με τα μαλλιά, πάντα μία νύφη πρέπει να δείχνει ένα σημείο, ένα δυνατό σημείο. Δηλαδή, μας είπες, αν έχουμε την πλάτη έξω, δεν καλύπτουμε με το μαλλί το πλάτη. Όχι, αν έχουμε επιλέξει ένα νηφικό με πάρα πολύ ωραία πλάτη, το μαζεύουμε το μαλλί για να τη δείξουμε την πλάτη. Για ποιο λόγο δηλαδή το πήραμε το νηφικό με την ωραία πλάτη? Εγώ επίσης, τώρα είναι η προσωπική μου άποψη, δεν μου αρέσει να είναι εκτεθειμένο το στήθος, ας πούμε, όταν είμαστε νηφούλες. Μου αρέσει να είναι περισσότερο μέσα. Όταν το νηφικό μας έχει ντεκολτέ, είναι ανοιχτό μπροστά. Μπορούμε να αφήσουμε τα μαλλιά μας πίσω κάτω, λιτά, και απλά να κάνουμε ένα τράβηγμα για να δείξουμε το πρόσωπό μας. Mm-hmm. Mm-hmm. Ωραίες φωτογραφίες, εντυπωσιακές, εγώ θα πω. Αυτή είναι η γωγό μας. Α, ναι, η γωγό, σωστά. Ναι. Είναι το Alzheimer της ηλικίας, είναι για πόσο από το μόνο, τι να κάνω κι εγώ καημένα. Όχι, βλέπεις πολλές γυναίκες, Χριστόφορε, και μπερδεύεσαι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Γελάμε λοιπόν από μέσα, μάλιστα. Μάλιστα. Για εσάς τους γαμπρούς, λοιπόν, είναι πιο απλά τα πράγματα. Πρέπει το κουστούμι να ταιριάζει με τον νηφικό της νύφης. Όταν λέμε να ταιριάζει, τι εννοούμε? Τουλάχιστον, εντάξει, ο γαμπρός μπορεί να επιλέξει ό,τι χρώμα κουστούμι θέλει. Mm-hmm. Απλά το ύφος, ας πούμε, από το κουστούμι. Όταν η νύφη, ας πούμε, φορέσει ένα μοντέρνο νηφικό, καλά θα είναι ο γαμπρός να είναι και αυτός το κουστούμι, τον είναι σε πιο μοντέρνα γραμμή, να μην έχει ένα κλασικό κουστούμι. Ναι, ναι. Γενικώς να ετοιμαστούν λίγο σαν ζευγάρι. Mm-hmm. Να υπάρχει ναι, μια... Αν και κανονικά απαγορεύεται ο γαμπρός να βρει την νύφη. Με τον νηφικό όχι, ναι, λένε ότι είναι χρουσουζιά. Αλλά η νύφη που ξέρει μπορεί, ας πούμε, να επέμβει και να πει λίγο στον γαμπρό ότι το νηφικό μου θα είναι σε μοντέρνα, σε ρομαντικό, σε κάτι. Καταλάβατε, και ανάλογα δηλαδή πρέπει να είναι και ο στολισμός. Θα βάλει χέρι δηλαδή. Βέβαια. Πώς δεν θα βάλει? Τώρα είναι άλλο θέμα αυτό, μην ξεσηκωνόμαστε, ναι, λοιπόν. Ναι. Το κοντρόλ μου σήμερα είναι πολύ ήσυχο, ε? Έχει παρεούλα. Ξέρεις γιατί? Γιατί, ναι, ας πούμε, δεν ήταν το εντυπωσιακό με τα μαγιό. Ναι, σωστά. Αν μας έβρες μαγιό, θα ξεσηκωθούμε. Τώρα με τις νύφες, δεν ξέρω, παραπέμπει και λίγο σε δεσμεύσεις. Και δεν, ναι, 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 δεν είναι των δεσμεύσεων. Δεν είμαστε για πολλά, πολλά μάλλον. Λοιπόν,
Εντάξει, τα σχόλια που ακούω δεν μεταφέρονται. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα. Αυτά ήταν. Τις φωτογραφίες μας αυτές ήταν εντυπωσιακά. Πολλές επιλογές. Αυτό που είπες και εσύ. Σε συνεννόηση με τους κατάλληλους ανθρώπους μπορεί να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Είτε αυτό αφορά τα μαλλιά, είτε αφορά το μακιγιάζ, τα νύχια. Πάντα κάνεις προτάσεις. Εμπιστοσύνη στο προσωπικό μας γούστο. Ακόμη αν θεωρούμε ότι δεν έχουμε. Εγώ φτιάχνω και λίγο το μαξιλαράκι μου γιατί είμαι λίγο κουρασμένη. Δεν πειράζει, όταν η εκπομπή είμαστε μία παρέα. Ναι, σωστά και αυτό. Μία παρέα μαζί με τους φίλους μας στους τηλεθεατές. Εννοείται. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Έλεγα λοιπόν ότι. Τι έλεγα. Πού να θυμάμαι. Τόσα λέω εγώ. Ξεκινάω. Τόσα λέει. Και μετά το χάνω στη διαδρομή. Θα δεν το θυμηθώ. Να πούμε κάτι άλλο. Α, ή θα το θυμηθείς. Πώς δεν έχουμε να πούμε. Τι λες, Χριστόφρα. Έχουμε και άλλα. Βεβαίως και έχουμε. Τελειώνουν τα περί του γάμου. Λοιπόν. Για πες. Γιατί έχω και δύσκολες ερωτήσεις, αν θέλεις. Κάνε μου τις ερωτήσεις. Για να δω. Μέχρι να σκεφτώ εγώ αυτό που ήθελα να πω, λοιπόν, να το θυμηθώ. Σε τι ηλικία πρέπει να παντρευτεί μια γυναίκα. Σε τι ηλικία. Λοιπόν. Πιστεύω ότι μια γυναίκα είναι καλά να παντρευτεί κοντά στα 30. Λίγο πριν τα 30 και λίγο μετά τα 30. Για έναν άντρα. Για έναν άντρα στα 35. Στα 35. Α, ναι. Εντάξει. Θες δηλαδή μεγαλύτερο τον άντρα από τη γυναίκα. Πάντα. Είμαι αυτής της άποψης. Εντάξει. Καλά, περιορέξεις βέβαια κολοκυθόπιτα. Αν σε κάποια θέλει να πάρει μικρότερο ή ο άλλος μεγαλύτερη, ό,τι ταιριάζει ο καθένας. Αν ναι, πιστεύει ότι ταιριάζει, τον ναι. Στη Γαλλία. Ε? Τον Μακρόν στη Γαλλία τον έχει δει που έχει πέσει λίγο σε πιο μεγαλύτερη. Σε λίγο. Σε λίγο μεγαλύτερη. Ή αντίστοιχα, ας πούμε. Ο άνθρωπος έχει λεφτά αισθήματα. Λεπτά ναι, αισθήματα. Λεπτά αισθήματα. Ή ας πούμε την κάθε Τζέτα Τζόνς τώρα που είναι με τον Ντάγκλας. Εντάξει, ήθιστε λίγο οι γυναίκες εμείς να ερωτευόμαστε λίγο πιο μεγάλους άνδρες. Μας αρέσει. Είπαμε λίγο πιο μεγάλους. Λίγο. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εσύ συμφωνείς για τις ηλικίες, για να σε ρωτήσω για τις ηλικίες. Εγώ δεν ξέρω, θεωρώ ότι όταν ο άλλος είναι έτοιμος και θεωρεί ότι μπορεί, γιατί εντάξει, ο γάμος είναι μια δέσμευση, ναι. Κακά τα ψέματα, και θεωρώ όχι μόνο νομική δέσμευση, γενικώς μια δέσμευση. Οπότε, αν θεωρείς ότι είσαι σε ένα σημείο. Εγώ που θα είσαι πω κάτι άλλο. Να κάνεις το παραπάνω βήμα είτε στη σχέση σου. Είτε και να μπορείς, έτσι, γιατί βλέπουμε και πολλά ζευγάρια τα οποία, παντρεύονται, δεν έχουν όμως, δουλειά ή δεν μπορούν να προχωρήσουν εν τέλει. Εγώ θα πω κάτι άλλο και το πιστεύω αυτό το πράγμα και το εφαρμόζω, ότι ο γάμος είναι μια ιδέα. Ναι. Μια πεποίθηση, δηλαδή, για μένα ο γάμος πρέπει να γίνει μόνο αν θες να κάνεις παιδιά. Ναι. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορείς να κάνεις παιδιά και χωρίς να κάνεις γάμο. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει, είναι άλλο θέμα άλλα αυτό. Θέματα. Ναι, είναι άλλο θέμα αυτό, δεν συμφωνώ. Απλά πιστεύω ότι ένα ζευγάρι όταν είναι μαζί και είναι καλά, δεν είναι ανάγκη να παντρευτεί για να... Γιατί και μετά λένε ότι παντρεύτηκα και ήρθε η ρουτίνα και όλα τα σχετικά. Γιατί άμα συζήσεις με κάποιον δεν μπορεί να έρθει η ρουτίνα. Ναι. Ναι, ναι εντάξει. Είναι... Απλά είναι ίσως η πιο επισημοποίηση. Ναι, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ πάντως θα πω ότι επειδή τώρα έρχεται καλοκαίρι και πολλοί κόσμοι παντρεύεται, να κοιτάξετε να το χαρείτε. Να το χαρεί. Την, και αφήστε με να λέει, να το γλεντήσετε. Να το γλεντήσουν, να το γλεντήσουν και ο κόσμος, να κάνουν. Και ό,τι θέλετε. Και εγώ αυτό που θα πω συμβουλή είναι και στις νύφες και στους γαμπρούς. Να κάνουν το γάμο τον οποίο θέλουν εκείνοι. Όχι το γάμο για να ευχαριστήσουν τη μαμά ή τον μπαμπά. Σωστό και έτσι, εκείνη την ημέρα. Η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να έχουν υποχρεώσεις να ονειρεύονται κάτι άλλο. Έχουν κάνει το δικό τους το γάμο. Τα παιδιά θα κάνουν το γάμο τον οποίο θέλουν εκείνο. Αυτό που έχουν ονειρευτεί εκείνο. Με όποιους καλεσμένους θέλουν εκείνοι και θα γλεντήσουν όπως ακριβώς θέλουν εκείνοι. Σωστό. Σωστό. Και να το χαρείτε γιατί με λιγότερο άγχος. Οκ, άγχος υπάρχει, αλλά. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν έγινε και τίποτα. Σωστό. Απλά παντρεύεσαι. Σωστό. Απλά παντρεύεσαι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν να σε ευχαριστήσω. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω αυτή τη μαζί μας. Νομίζω ενδιαφέρον θέμα και δώσαμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος παντρεύεται. Μήπως παντρεύεσαι σύντομα. Εγώ δεν παντρεύω μόνο. Όχι. Δεν παντρεύεσαι ακόμα... γενικά ή ακόμα. Ακόμα δεν νομίζω. Ακόμα δεν νομίζεις, εντάξει. Τώρα πού να σου πω, άμα ξέρεις κάτι που δεν ξέρω ή κανονίσεις κάτι πίσω από την πλάτη μου, ξέρω, μου στον αέρα. Όχι. Δεν ξέρω το κοντρόλ μας τι έχει ετοιμάσει. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι θέλω να σε ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά. Θα τα ξαναπούμε, δεν χανόμαστε. Όχι, βέβαια. Έχουμε μέλλον, λίγο μέλλον ακόμα, γιατί σχεδόν δύο σεζόν. Εδώ, κοιτάξτε, τώρα πλάνο αυτό. Εγώ τι να πω. Μιλάω και βλέπω αυτό το πλάνο. Και εγώ δεν με βλέπω.
Επιτέλους σήμερα το κοντρόλ αποφάσισε να μου δώσει λίγο σημασία και σήμερα. Όχι και σήμερα, κάθε φορά σου δίνει σημασία. Ναι, και σήμερα. Σήμερα δεν μου είχε δώσει, τώρα... δεν ξέρω γιατί. Α, πρέπει να δώσει και συμβουλές γιατί. Σωστό, σωστή παρατήρηση. Τι? Για τις κουμπάρες, για την κουμπάρα, λοιπόν. Για την πεθερά, για την πεθερά. Α, ναι. Λοιπόν, η κουμπάρα δεν μπορεί να φοράει ποτέ λευκό. Ποτέ. Δεν μπορεί. Ποτέ, ποτέ λευκό η κουμπάρα. Τι, για να κλέψει την παράσταση της νύφης, όχι. Η κουμπάρα δεν φοράει λευκό. Mm-hmm. Ποτέ. Επίσης οι συμπεθέρες και οι συμπέθεροι καλά είναι να έχουν συνονοηθεί. Δεν είναι κακό να φορέσουν παραπλήσια χρώματα, οπότε mm-hmm. να είναι πιο όμορφη η εικόνα και να μην λένε «Α, η μια συμπεθέρα ήταν αυτό ή η άλλη μια». Βέβαια, αν είναι λίγο διαφορά στις ηλικίες που μπορεί να έχουν και τα σχετικά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά το τελευταίο διάστημα συνηθίζεται, Χριστόφορο, οι συμπεθέρες να τα βρίσκουν μεταξύ τους και να, δίνουν, να επιλέγουν ένα παραπλήσιο χρώμα στο φουστάνι και ένα παραπλήσιο στυλ, ώστε να κάνουν πιο όμορφη την εικόνα όλη στην εκκλησία. Ο κουμπάρος μπορεί να φορέσει ό,τι θέλει ελεύθερα, αλλά και επίσης και τώρα τελευταία συνηθίζεται ο κουμπάρος να συνεννοείται με τον γαμπρό να φοράνε παραπλήσια χρώματα. Ενώ είπαμε η κουμπάρα απαγορεύεται να φορέσει λευκό, ναι. Ο κουμπάρος μπορεί να φορέσει παραπλήσιο χρώμα με τον γαμπρό. Και επίσης αυτό που συνηθίζεται τελευταία είναι να συνεννοείται ο κουμπάρος με τον γαμπρό αν θα φορέσουν παπιγιόν, γραβάτα ή δεν φορέσουν τίποτα. Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Ναι. Ήταν πολύ ωραία η παρατήρησή σου. Ναι, και σε ναι, το κάναμε την γιατί παρατήρηση. Έπρεπε να το πω αυτό. Να το πούμε. Mm-hmm. Νομίζω χρειάζεται. Όσες συμβουλές δίνουμε.